Ήταν 25 ευρώ, εν πάση περιπτώσει, επιπλέον για όποιον αρρώστενε και έπρεπε να νοσηλευθεί. Αναμφισβήτητα είναι μια θετική εξέλιξη η οποία προήλθε από την πίεση της κοινωνίας. Θέλω να τονίσω και να επιμείνω σε αυτό το σημείο. Το 25 ευρώ αυτή η επιβάρυνση για κάποιους ανθρώπους ήταν ένα μικρό ποσό. Αλλά στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα με μια εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση για μια μερίδα της κοινωνίας ήταν ένα εισιτήριο που λίγο πολύ την απέκλειε ή την δυσχέραινε σημαντικά. Εκείνο όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία και θέλω να τονίσω είναι ότι αυτό το μέτρο είχε μια τεράστια συμβολική σημασία, δηλαδή έδειχνε ότι η δημόσια υγεία δεν είναι ένα αγαθό που πρέπει να προστατευτεί και να παρέχεται δωρεάν σε όλους, αλλά σιγά σιγά αρχίζει να μετασχηματίζεται σε ένα εμπόρευμα όπως όλα τα άλλα. Mm-hmm. Η σημασία λοιπόν των αντιδράσεων της κοινωνίας, της πίεσης που πέρασε μέσα πάνω στους βουλευτές κτλ. Η σημασία λοιπόν του ότι δεν έγινε αυτό το μέτρο μόνιμος νόμος του κράτους βρίσκεται ακριβώς στο ζήτημα αυτό, ότι δείχνει πως θα πρέπει η υγεία να είναι δημόσια, να είναι ένα αγαθό το οποίο εξαιρείται από τα άλλα παρεχόμενα αγαθά από τις επιχειρήσεις, ναι, και επομένως να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα ώστε όλοι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή τη χώρα να έχουν πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Από σήμερα επιβαρύνονται μεταξύ άλλων οι ασθενείς και με το 1 ευρώ στις συνταγογραφήσεις. Και ήδη έχουν ξεκινήσει, μετά και την εξέλιξη τη χθεσινή, την κατάργηση του 25 ευρώ, φαρμακοποιοί να ζητούν να βρεθούν αντίστοιχα ισοδύναμα μέτρα για να καταργηθεί και αυτό το 1 ευρώ. Βεβαίως. Αυτό δείχνει ότι η νίκη της κοινωνίας δεν είναι οριστική, δεν είναι πλήρης, είναι ένα πρώτο βήμα. Η συνταγογράφηση του 1 ευρώ δημιουργεί πάλι πολύ σημαντικά ζητήματα, διότι για μικρές, για χρόνιες παθήσεις και για μικρό συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης στην επίσκεψη του γιατρού, είναι προτιμότερο για κάποιους ασθενείς να αγοράσουν με δικές τους δαπάνες τα φάρμακα. Επομένως, έχουμε και μέσω αυτού μια διαδικασία προϊούσας ιδιωτικοποίησης της φαρμακευτικής περίθαλψης και της υγείας. Ναι. Και αυτό το μέτρο επομένως είναι αρνητικό. Η υγεία όπως και η παιδεία πρέπει να παρέχονται δωρεάν. Πριν να περάσω στον κύριο Ρήγα, θεωρείτε ότι καλά έπραξε η κυβέρνηση, ήταν και είναι σωστό το σκεπτικό του ισοδύναμου μέτρου που σημαίνει 5 λεπτά επιβάρυνση σε καπνικά προϊόντα, σε καπνούς και τσιγάρα? Εμείς έχουμε επισημάνει ότι οι απαλλαγές φαρμακοβιομηχάνων και φαρμακοεμπόρων από τη φορολογία θα ήταν ένα πολλαπλάσιο έσοδο για την δημόσια υγεία και για τον δημόσιο προϋπολογισμό και είχαμε υποδείξει αυτή την κατεύθυνση, το πολλαπλάσιο αυτό έσοδο. Εν πάση περιπτώσει, επιμένω στο ζήτημα που σας έθιξα ήδη. Η υγεία πρέπει να είναι δωρεάν, επομένως δεν μπορεί να δημιουργείται, να λειτουργεί ως πρόσχημα για μια προϊούσα ιδιωτικοποίηση το ότι υπάρχουν ελλείμματα στον κρατικό προϋπολογισμό και να μου δώσετε την ευκαιρία με αυτό να πω ότι σύμφωνα με σημερινά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι ανεξόφλητες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες και όχι μόνο στον τομέα των φαρμάκων και της υγείας αλλά γενικότερα συμπεριλαμβανομένων και των επιστροφών φόρου πλησιάζουν και πάλι τα 6 δις. Μάλιστα. Επομένως, καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε χρηματοδοτικού κενού. Μάλιστα. Όλη αυτή η κύριε συζήτηση Ρήγα, για το πρωτογενές πλεώνασμα πρέπει να ξαναρχίσει. Μάλιστα, κύριε.